Ξεπετάξαν τους ιδωρολάτρες από την Ελλάδα και επί χριστιανισμού. Τελευταίος έφυγε και ο Θεός Παν, κατασυγχυσμένος και δεν εγνώριζε τι θα απογίνει. Έτσι γύριζε κρυφά τόσους αιώνες, από μέρος σε μέρος, σαν την άδικη κατάρα, μήπως βρει κάπου που να του κάνει για μόνιμα. Και πού δεν πήγε, αλλά τι τα θέλεις, εγύρισαν Αγγλίαν, Βέλγιον και Ολλανδίαν, μέχρις και στις Αμερικές επήγε. Πλην σαν την πατρίδα όπου γεννήθη δεν ευρήκε. Έλαβε απόφαση και μην υπολογίζοντας τόσους κινδύνους που αντιμετώπιζε λόγω των ιδωλομάχων όπου ακόμη βασιλεύουν, μια και δυο εξεκίνησε. Και μετά από λίγο καιρό έφταξε στα χωριά της Παρνασίδος και κρύθηκε στα δάση γιατί φοβόταν. Τελείως. Και όταν είδαν άξαφνα να γίνεται αίαρ και να εμφανίζονται στις χαράδρες διάφορα αγρίμια, λιοντάρια, αρκούδια, γουρούνια, λαφίνες και πολλά άλλα απαράλλαχτα όπως την αρχαία εποχή, κατάλαβαν περί του τι συνέβη. Και ψάχνοντες εξετρυπώσαν τον πάνω σε κάτι πηγές και με χιλιάδες χορούς και ολιαχτά τον κουβαλάγανε στις πλάτες και γυρίζανε όλα τα χωριά και τρελαθήκανε στα πανηγύρια.
απασχολούνται ούτε στενοχωριούνται δια τίποτες. Πλην, πώς να καλοπερνάνε των βίων τους